Συζητάμε σήμερα την κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Αλλά υπάρχει ένα ερώτημα πριν την κωδικοποίηση της νομοθεσίας αυτής. Γιατί υπάρχουν πρόσφυγες και μετανάστες και μάλιστα τα προσφυγικά και μεταναστευτικά ρεύματα όλο και διευρύνονται, όλο και αυξάνονται. Υπάρχουν κάποιοι λόγοι, κάποιες αιτίες. Θα τις εντοπίσουμε. Βεβαίως πρέπει να τις εντοπίσουμε. Να τις εντοπίσουμε τις αιτίες για να μπορούμε να δούμε τι παρέμβαση κάνουμε και αν αποτελούμε παράγοντα αντιμετώπισης του ζητήματος ή διεύρυνσής του. Εμείς λέμε καθαρά ότι αυτά τα κύματα οφείλονται αφενός και κατά κύριο λόγο στις συμπεριαλιστικές επεμβάσεις. Και εδώ πρωτοστάτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα συμμετέχει στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι σύμμαχος με στρατηγική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα είμαστε και εμείς συμμέτοχοι σε αυτές τις συμπεριαλιστικές επεμβάσεις και η σημερινή κυβέρνηση και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Και μάλιστα έχουν μετατρέψει τη χώρα μας σε σημεοφόρο των Αμερικανοατοϊκών και Ευρωνοσιακών υπεριαλιστικών σχεδιασμών και την Ελλάδα σε ορμητήριο επεμβάσεων. Άρα λοιπόν υπάρχει τεράστια ευθύνη για αυτά τα προσφυγικά ρεύματα και στις ελληνικές κυβερνήσεις και στην ελληνική αστική τάξη. Για να είμαστε καθαροί. Ένα. Δεύτερο ζήτημα. Οφείλεται ή όχι στη ληστρική εκμετάλλευση από τις πολυεθνικές χωρών πλουτοπαραγωγικών πηγών και εργαζόμενων. Με αυτή την εκμετάλλευση που γίνεται στην Αφρική, στη Μέση Ανατολή, στην Ασία και σε άλλες χώρες. Βεβαίως. Γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία αυτό που θωρακίζεται είναι τα συμφέροντα και η υψηλή κερδοφορία των πολυεθνικών. Και τρίτον, γιατί απαιτούν οι πολυεθνικές και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι πολύ φτηνά εργατικά χέρια, αναλώσιμα εργατικά χέρια και καλύπτουν αυτά τα εργατικά χέρια εργαζόμενοι από τρίτες χώρες. Εργάτες γη στη χώρα μας, εργάτες στον τουρισμό, χωρίς δικαιώματα, κάτω από άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Από αυτή την άποψη λοιπόν, όταν όλες αυτές τις αιτίες, τους βασικούς παράγοντες, τους στηρίζεται και η σημερινή κυβέρνηση και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, μπορείτε να επικαλείστε τον ανθρωπισμό για την αντιμετώπιση του προσφυγικού και μεταναστευτικού ρεύματος? Ή θα ήταν μήπως διαφορετική η πολιτική αντιμετώπιση του προβλήματος τόσο των ελληνικών κυβερνήσεων όσο και της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης? Εμείς λέμε η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την οποία συμφωνούν και εξοραίζουν όλα τα άλλα κόμματα, είναι εχθρική απέναντι στα δικαιώματα των προσφύγων και των μεταναστών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι αυτή η οποία παραβιάζει ασύστολα τη συνθήκη της Γενέβης για το ποιος έχει δικαίωμα να πάρει το καθεστώς πρόσφυγα και το έχει μετατρέψει σε ένα λάστιχο, ανοίγοντας και κλείνοντας ανάλογα με τις ανάγκες. Είναι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση που γράφει στα παλιότερα των υποδημάτων τη συνθήκη της Γενέβης. Δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που καθόρισε αυτόν τον απάνθρωπο, τον απαράδεκτο κανονισμό του Δουβλίνου, όπου ουσιαστικά μετατρέπει περιοχές σε φυλακές ψυχών? Βεβαίως, η Ευρωπαϊκή Ένωση το έκανε. Δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία έκανε τη συμφωνία την απαράδεκτη με την Τουρκία και έχουν μετατρέψει τα νησιά του Αιγαίου σε αποθήκες μεταναστών και προσφύγων? Και με αυτή την πολιτική συμφωνείτε? Και αυτή την πολιτική εφαρμόζει και η σημερινή κυβέρνηση, εφάρμοσαν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Συμφωνείτε με τις συνθήκες βαριάς εκμετάλλευσης των μεταναστών σε διάφορους κλάδους της οικονομίας? Και βεβαίως το μεταναστευτικό είναι σίγουρο, κύριε Υπουργέ. Αξιοποιείτε και για τα παιχνίδια των ανταγωνισμών. Αξιοποιείτε για γεωπολιτικά παιχνίδια. Και εδώ στην περιοχή μας βεβαίως ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις αστικές τάξεις της Ελλάδας και της Τουρκίας για γεωστρατηγική τους αναβάθμιση οδηγεί την Τουρκία στην εργαλειοποίηση των μεταναστών και των προσφύγων. Αλλά κοιτάξτε, κύριε Υπουργέ, λέτε και καμαρώνετε και εσείς ως κυβέρνηση, αλλά και η Νέα Δημοκρατία ως κόμμα που στηρίζει την κυβέρνηση, ότι φυλάτε τα σύνορα.
Αλήθεια, τα σύνορά μας κινδυνεύουν από τους μετανάστες και από τους πρόσφυγες? Έχετε ρωτήσει το ΝΑΤΟ αν αναγνωρίζει σύνορα? Όχι. Δεν αναγνωρίζει σύνορα ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Είναι κοινός, λέει, χώρος, νατοϊκός. Άρα δεν υπάρχουν σύνορα. Και καθίστε, λέει, σε ένα τραπέζι να λύσετε τις διαφορές σας. Υπάρχουν εμείς διαφορές με την Τουρκία? Η Τουρκία δεν βάζει ζήτημα περιορισμού των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας? Άρα λοιπόν τι να καθίσουμε να συζητήσουμε σε ένα τραπέζι διαλόγου? Όπως απαιτεί το ΝΑΤΟ, όπως απαιτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Που κατά τα άλλα η Ελλάδα είναι σημειοφόρος των σχεδιασμών τους, αλλά από την άλλη μεριά κάνουν αυτά τα παζάρια, τα ανατολίτικα με την Τουρκία για να ισχυροποιηθεί ακόμη περισσότερο η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Δεν είδατε τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την έκθεση που υιοθέτησε για την Τουρκία? Τι λέει μέσα η συγκεκριμένη έκθεση, πρόσφατη έκθεση? Χαρακτηρίζει την Τουρκία στρατηγικό εταίρο, αναγνωρίζει τα συμφέροντα και τους στόχους της για γεωστρατηγική αναβάθμιση και καλεί το τουρκικό κράτος να διευθετήσει τις βλέψεις του μέσα από διάλογο και διπλωματία. Αυτό βλέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και ταυτόχρονα θεωρεί το Κυπριακό όχι ως ανεπίλητη σύγκρουση όπως το θεωρούσε στις προηγούμενες εκθέσεις, αλλά ως ανεπίλητο πρόβλημα. Σοβαρά μιλάει, το Κυπριακό είναι ανεπίλητο πρόβλημα? Ή είναι κατάσταση κατοχής ενός μεγάλου μέρους του τουρκικού κράτους, του Κυπριακού κράτους από τις τουρκικές ενόπλες δυνάμεις? Και μέσα από αυτή τη διαδικασία βεβαίως ανοίγει ο δρόμος για τους οδυνηρούς συμβιβασμούς των διχοτομικών λύσεων. Αλλά και όλα τα λεφτά που έχετε επενδύσει το τελευταίο διάστημα για την Υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας, τι δήλωσε? Ότι πρέπει μέσα από διάλογο και εφόσον επεφευθούν οι εντάσεις να αντιμετωπιστούν οι διαφορές Ελλάδας και Τουρκίας. Γιατί λέει είναι πρωταρχική σημασία η ισχυροποίηση της Νατοϊκής Συμμαχίας και ιδιαίτερα του νοτιοανατολικού της σκέλους, που περιλαμβάνει και την Τουρκία και την Ελλάδα. Από αυτή λοιπόν την άποψη είναι φανερό ότι όλη αυτή η διαδικασία το μόνο που προμηνεί είναι οδυνηρούς συμβιβασμούς για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και επί της ουσίας υλοποίηση των σχεδιασμών των Αμερικανονατοϊκών και των Ευρωπαϊκών για συνδιαχείριση στο Αιγαίο. Έτσι λοιπόν, όχι μόνο δεν πρόκειται να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα, αλλά αντίθετα, τα προβλήματα θα παραμένουν, θα διευρύνονται και όσον αφορά τα ζητήματα με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Ας έρθουμε στο νομοσχέδιο. Αναφέρθηκε και η εισηγήτριά μας αναλυτικά για το τι κάνει. Έχουμε βεβαίως μια κωδικοποίηση αντιδραστικών διατάξεων για το προσφυγικό και μεταναστευτικό. Δηλαδή συστηματοποιεί μια απάνθρωπη πολιτική για να κάνει πιο εύκολη την υλοποίηση αυτής της απάνθρωπης πολιτικής. Γι' αυτό ακριβώς το λέω και εμείς το καταψηφίζουμε ως ΚΚΕ. Από αυτήν την άποψη λοιπόν, τι κωδικοποιεί ο κώδικας? Πρώτον, τις κατευθύνσεις της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης για το προσφυγικό μεταναστευτικό, που διαμορφώνει αυτή η πολιτική το έδαφος για εργαλειοποίηση των ξεριζωμένων στους γεωπολιτικούς σχεδιασμούς, διαμορφώνει το έδαφος για την άγρια εκμετάλλευσή τους στα γρανάζια της καπιταλιστικής μηχανής αναπαραγωγής. Δεύτερον, υλοποιεί όλες τις επικίνδυνες συμφωνίες και κανονισμούς, οι οποίοι παραμένουν, όπως ο κανονισμός του Δουβλίνου, η απαράδεκτη έννοια της ασφαλούς χώρας καταγωγής ή ασφαλούς τρίτης χώρας, η κατάπτυστη κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας το 2015, που άνοιξε το δρόμο για να θεωρείται η Τουρκία ως ασφαλή τρίτη χώρα, διατηρεί το πλαίσιο της άγριας καταστολής στα σύνορα με τη συνδρομή της Frontex και τις διαδικασίες Fast Track για την απόρριψη των αιτημάτων εσύλου, διατηρείται το έδαφος για τον εγκλωβισμό των ξεριζωμένων στις νέες υποδομές φυλακές ανθρώπινων ψυχών που διαμορφώνονται στα νησιά του Αιγαίου, δεν λαμβάνεται κανένα μέτρο ουσιαστικό για την προστασία τους, αφού όποιες διατάξεις για υγειονομική περίθαλψη και για εκπαίδευση, για την πρόσβαση στην εργασία
είναι στην καλύτερη περίπτωση ένα ευχολόγιο και μάλιστα ανέξοδο. Και φυσικά διατηρείται η εμπλοκή των ΜΚΟ και των άλλων επαγγελματιών στην προστασία των προσφύγων για να γίνεται έτσι το εμπόριο των προσφύγων και βεβαίως να αξιοποιούνται τα διάφορα από τις ΜΚΟ ευρωπαϊκά πακέτα και χρηματοδοτήσεις, ακόμη και για τα πιο ευαίσθητα ζητήματα όπως είναι η εποπτεία και η προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων. Ενώ τέλος παραμένει και διονύζεται η υποστελέχωση όλων των σχετικών υπηρεσιών και η έλλειψη ουσιαστικών υποδομών. Είπατε, κύριε Υπουργέ, στην ομιλία σας και μάλιστα καυχηθήκατε για μια σειρά ζητήματα ότι από 31 Δωδεκάτου του 2022 στην Αθήνα δεν θα λειτουργεί καμία δομή προστασίας, που σημαίνει ότι ο κόσμος τόσο θα εξαφανιστεί ως διαμαγείας. Όχι. Αντίθετα, τον πετάτε στον δρόμο και λέτε κόψε το κεφάλι σου, τι θα κάνεις. Είπατε επίσης, κύριε Υπουργέ, ότι έχουν μείνει, μειώνεται ο αριθμός των εγκλωβισμένων στα νησιά. Όμως την ίδια στιγμή που το λέτε αυτό, φτιάχνετε νέες δομές, άρα λοιπόν ανησυχείτε ότι μπορεί αυτό το πρόβλημα να γιγαντωθεί το επόμενο διάστημα και βεβαίως σημαίνει ότι θα συνεχίσει να ισχύει η υποχρέωση που έχει η ελληνική κυβέρνηση σε σχέση με την Συμφωνία Ελλάδας-Τουρκίας, όπου διατηρεί αυτό το απαράδεκτο καθεστώς. Και βεβαίως και το τρίτο ζήτημα το οποίο αποδεχτήκατε είναι τα δύο μέτρα και δύο σταθμά όσον αφορά την αντιμετώπιση των προσφύγων από τρίτες χώρες, από την Ασία, την Αφρική, σε σχέση με τους πρόσφυγες από την Ουκρανία. Για τους πρόσφυγες από την Ουκρανία δεν ισχύει ο κανονισμός του Δουβλίνου, εξαιρέθηκαν. Αυτοί είναι παιδιά άλλου Θεού, ανώτερου Θεού, ενώ αντίθετα για τους υπόλοιπους πρόσφυγες που και εκεί υπάρχει πόλεμος, που και εκεί σκοτώνονται και στη Συρία και στο Αφγανιστάν και αλλού, εκεί δεν εξαιρούνται από τον κανονισμό. Εκεί μετατρέπονται σε παιδιά κατώτερου Θεού. Να λοιπόν πώς καλλιεργεί το ρατσισμό και η ίδια η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και η ελληνική κυβέρνηση που αποδέχεται αυτό τον αισχρό διαχωρισμό ο οποίος γίνεται. Και μάλιστα δεν παίρνει μέτρα κανένα κατάργησης του απαράδεκτου κανονισμού του Δουβλίνου. Και τέλος, κύριε Υπουργέ, αναφέρθηκε αναλυτικά και η εισηγήτριά μας. Και βέβαια δεν είναι ευθύνη της δικιάς σας κυβέρνησης, το αναγνωρίζουμε. Έχουν ευθύνες όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, τουλάχιστον τα τελευταία 20 χρόνια, για τις απαράδεκτες συνθήκες των εργατών γης. Ιδιαίτερα στη Μανολάδα, στη Νέα Μανολάδα. Ποιος στηρίζεται με την πολιτική αυτή? Τα συμφέροντα των επιχειρηματιών οι οποίοι έχουν επενδύσει στο κόκκινο χρυσό, στη φράουλα, το μεγάλο τσιφλικάδων. Και έχετε μετατρέψει όλη την περιοχή σε μια υγειονομική βόμβα. Όλες αυτά τα χρόνια. Και δεν παίρνει και κανένα απολύτως μέτρο. Το ξέρετε, κύριε Υπουργέ, ότι η Νέα Μανολάδα είναι σε καραντίνα. Οι κάτοικοι, όχι μόνο οι μετανάστες, αλλά και οι Έλληνες. Δηλαδή δεν μπορούν να δώσουν αίμα, άμα θέλουν να δώσουν αίμα. Απαγορεύεται. Και μάλιστα μπήκε σε καραντίνα και η περιοχή του Λάπα τα τελευταία 3 χρόνια. Στη Δυτική Αχαΐα. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Έχετε μετατρέψει τις περιοχές αυτές σε υγειονομική βόμβα και δεν παίρνετε κανένα απολύτως μέτρο. Οι εργαζόμενοι αυτοί όχι μόνο εργάζονται κατά από απάνθρωπες συνθήκες. Θα ήθελα να πάω την κυρία κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας να δει. Γιατί λέει ότι περνάνε πολύ ωραία όλος αυτός ο κόσμος. Κάτω από ποιες συνθήκες εργάζονται, κάτω από ποιους όρους εργάζονται, το κυνηγητό που δέχονται από τους μπράβους των φραουλάδων, τις απαράδεκτες συνθήκες στέγασης, να κοιμούνται στα τόλη στο ύπαιθρο ή να τους νοικιάζουν διαμερίσματα και να μένουν 40 και 50 άτομα στο κάθε διαμέρισμα, να μην έχουν πού να πληθούν, πού να κάνουν τις ανάγκες τους. Πού τα κάνουν όλα αυτά? Στα αρδευτικά τα κάνουν. Εκεί πηγαίνουν. Και ταυτόχρονα με το ίδιο νερό ποτίζονται και καλλιεργούνται τα χωράφια. Και όλο αυτό το λέτε
αναβαθμισμένες συνθήκες διαβίωσης, που δεν έχουν χαρτιά για να μπορέσουν να έχουν υγειονομική περίθαλψη, να μπορούν να κάνουν εμβόλια, όχι μόνο για την πανδημία, αλλά και τα υπόλοιπα εμβόλια για αποτροπή πανδημιών άλλου είδους, και τα οποία είναι απαραίτητα να γίνουν. Και για όλα αυτά τι κάνετε? Πείτε μας τι θα κάνετε, κύριε Υπουργέ, αυτή την απαράδεκτη κατάσταση που υπάρχει στην Νέα Μανολάδα? Θα πάρει μέτρα η κυβέρνηση, τουλάχιστον πρώτον να θωρακίσει, να αναβαθμίσει την υγειονομική περίθαλψη και την προστασία τους? Να ζουν κάτω από ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης? Μπορεί στον 21ο αιώνα στη χώρα μας να υπάρχουν άνθρωποι που να ζουν χειρότερα από τα ποντίκια? Και δεν λέτε τίποτε εσείς, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το ΠΑΣΟΚ, για αυτά τα πράγματα. Σφυρίζετε αδιάφορα, κάνετε ότι δεν υπάρχουν αυτές οι καταστάσεις, οι οποίες είναι μόνο ντροπή για τον πολιτικό πολιτισμό σας. Αλλά αυτός είναι ο πολιτικός πολιτισμός σας και η ευαισθησία σας. Να υπάρχουν τον 21ο αιώνα άνθρωποι που ζουν σαν ποντίκια. Και κατά τα άλλα, θέλετε να σας ψηφίσουμε την απαράδεκτη κωδικοποίηση.